Πες αντίο στα οικονομικά σου προβλήματα. Σας έχω μία αρχαία μυστική συνταγή. Οπότε πάρτε χαρτί, μολύβι, στυλό και θα γράψουμε τη συνταγή ακριβώς, τα υλικά αλλά και την εκτέλεση, σαν να ήταν μία συνταγή της, να πω, Βέφας Αλεξιάδου, της Μπαρμπαρίγου, του Πετρετζίκη, έτσι δεν κάνουμε. Θυμάμαι παλιά έγραφα όλο συνταγές όταν προσπαθούσα να μάθω να μαγειρεύω και όλο αυτό πριν από 15 χρόνια, αλλά κάπως έτσι έκανα και κάπως έτσι θέλω να κάνετε και εσείς σήμερα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε τα υλικά μας, γιατί για υλικά πρόκειται, και πάμε να γράψουμε και την εκτέλεση. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να σας πω ότι οι τεχνικές δουλεύουν. Αυτό που συνήθως αποτυγχάνει είναι εμείς οι άνθρωποι. Γιατί δεν πιστεύουμε. Αυτό δηλαδή που θα πρέπει να βελτιώσουμε, να ανεβάσουμε, είναι η πίστη μας. Η πίστη μας η οποία μας κάνει να δουνούμαστε σε συχνότητες πιο θετικές, πιο ανεβασμένες, πιο θετικά ανεβασμένες. Και αυτό είναι που προσελκύει όμορφα και ωραία πράγματα στη ζωή μας. Πράγματα από αυτά που επιθυμούμε να λάβουμε, να έχουμε. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, φίλη μου, μεγάλος δάσκαλος, πνευματικός δάσκαλος, έλεγε το εξής. Εστίασε στο ανώτερο βασίλειο πρώτα και μετά θα σου δοθούν και όλα τα άλλα που θέλεις. Εστίασε στο ανώτερο βασίλειο πρώτα και μετά όλα θα σου έρθουν βολικά. Θα τα έχεις όλα έτσι όπως τα θέλεις. Τι εννοούσε? Ποιο είναι αυτό το ανώτερο βασίλειο? Το ανώτερο βασίλειο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι το μυαλό μας που εάν το προγραμματίσεις σωστά και τους πήρεις εκεί τις σκέψεις που θέλεις να θερήσεις, θα σε βοηθήσει να ζήσεις τη ζωή που πάντα ονειρευόσουν και που μέχρι τώρα μόνο ένα όνειρο ήταν, έμενε στα όνειρα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα θα μου πείτε τι μας αναφέρεις τον Ιησού από τη Ναζαρέτ με τη συνταγή, την πανάρχια, τη μυστική, τη μέσα εισαγωγικά μαγική, μέσα εισαγωγικά όμως, έτσι, βάλτε τα εισαγωγικά, πώς λέγονται αυτά, εισαγωγικά δεν λέγονται, βάλτε το μαγική μέσα εισαγωγικά. Περί καλής μαγείας μιλάω. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Όταν λοιπόν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ έλεγε αυτή τη φράση, φίλοι μου, το ανώτερο βασίλειο το εννοούσε αυτό ακριβώς, το μυαλό μας που μπορεί πραγματικά να καθορίσει τη ζωή μας. Και επίσης μας έλεγε ότι αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ακόμα και τα πιο τρελά σας όνειρα, παραμείνετε παιδιά. Να είστε όπως τα παιδιά. Γυρίστε στο όπως ήσασταν μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά έχουν φαντασία, έχουν δημιουργικότητα. Τολμάνε. Πόσες φορές πέφτουν τα μικρά παιδιά όταν προσπαθούν να περπατήσουν? Πέφτουν, ξανασηκώνονται. Πέφτουν, ξανασηκώνονται, πέφτουν, ξανασηκώνονται. Έχουν τον ενθουσιασμό, ο στόχος τους είναι να μάθουν να περπατάνε όπως οι μεγάλοι. Πέφτουν, ξανασηκώνονται, πέφτουν, ξανασηκώνονται και μέσα από την επανάληψη, επαναλαμβανόμενα λοιπόν όλο αυτό το πέσε σήκω, πέσε σήκω, καταφέρνουν και περπατάνε. Και πόσα άλλα μαθαίνουν τα παιδιά γιατί διατηρούν τον ενθουσιασμό τους. Έχουν φαντασία, δοκιμάζουν, θέλουν να δοκιμάσουν τις εμπειρίες της ζωής. Έχουν χαρά, αστήρευτοι, δεν έχουν κακία, δεν έχουν αρνητικά συναισθήματα, δεν έχουν ζήλιες. Ακόμα και αν μαλώσουν με ένα φιλαράκι τους, σε όποια ηλικία κι αν είναι, στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τι κάνουνε μετά? Μαλώνουν για ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, γρατσουνιούνται, δίνει ο ένας, δίνει ο άλλος, μετά από λίγο ξεχνιούνται, τα ξεχνάνε όλα και παίζουν πάλι μαζί. Κρατήστε το αυτό πριν περάσουμε τώρα στα υλικά. Το ένα κομμάτι είναι κάτι πιο βαθύ αυτού του βίντεο που σας είπα μόλις τώρα.
είναι το να βιώνουμε τη χαρά στη ζωή μας. Θα μου πείτε, με όλα αυτά τα προβλήματα πώς μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι? Χαρείτε με το παραμικρό. Χαρείτε που μόλις φάγατε το αγαπημένο σας φαγητό, τώρα που γυρίζω το βίντεο είναι μεσημέρι, που φάγατε το αγαπημένο σας φαγητό με την οικογένειά σας. Χαρείτε που την Κυριακή κάποιοι από εσάς ποιοι θα πάτε στη θάλασσα και θα κολυμπήσετε, θα κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Χαρείτε με το κάθε τι μικρό. Εάν είστε σε αυτή τη δόνηση μέσα της χαράς, πιο εύκολα προσελκύεται. Γίνεστε μαγνήτης αυθονίας, μαγνήτης επιτυχίας, μαγνήτης και άλλης χαράς, ευτυχίας. Οτιδήποτε επιθυμείτε εσείς, τέλος πάντων, να προσελκύσετε στη ζωή σας. Αυτή είναι η πιο σημαντική δόνηση. Εκεί θα πρέπει να βρισκόμαστε, γι' αυτό όλοι οι πνευματικοί δάσκαλοι ανά τον κόσμο, παλιοί και νέοι, αναφέρουν ότι για να προσελκύσεις αυτό που επιθυμείς στη ζωή σου, θα πρέπει η δόνησή σου να είναι θετικά ανεβασμένη και να είναι αυτή της χαράς και να είναι όπως ήμασταν όταν ήμασταν παιδιά. Πάμε λοιπόν τώρα να γράψουμε τη συνταγή, το οποίο βοηθάει. Και βοηθάει γιατί όλα αυτά τα υλικά είναι του πλούτου και της αυθονίας. Πάρτε ένα βάζο. Στο νούμερο 1 πρέπει να έχουμε ένα γυάλινο βαζάκι. Στο νούμερο 2 γράψτε μου 8 φύλλα δάφνης. Στο νούμερο 3, 3 σκελίδες σκόρδο. Θα τις καθαρίσετε όμως αυτή τη φορά. Γιατί είχα κάνει και βίντεο, τι βάζουμε στο πορτοφόλι μας, στην τσάντα μας. Θα σας το βάλω, όσοι δεν το είδατε, κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, σε link να το δείτε και αυτό, που έχει να κάνει με δάφνη και σκόρδο, αλλά με το ποσό ακριβώς που θέλουμε να προσελκύσουμε στο πορτοφόλι μας μέσα. Και μπορείτε να κάνετε και τις δύο τεχνικές, και εκείνη και αυτή, για να ενισχύσετε την κατάσταση. Πάμε στο νούμερο 4, ένα coin, ένα νόμισμα, ένα κέρμα, ό,τι θέλετε. Στο νούμερο 5, ένα ξύλο κανέλας, και αν δεν έχετε ξύλο κανέλας, δεν μας πειράζει καθόλου, μα καθόλου, μπορείτε να ρίξετε και μία κουταλιά του γλυκού σκόνη κανέλας. Και στο νούμερο 6, μία χούφτα ρύζι. Μη μου πείτε τώρα τι ρύζι, αν είναι μπασμάτι, αν είναι καρολίνα, αν είναι γλασέ, ό,τι έχετε στο σπίτι σας. Πάρτε μία χούφτα και ρίξτε την στο βάζο. Όλα αυτά τα συστατικά και το 8 φύλλα δάφνης που σας ανέφερα, επειδή η δάφνη συμβολίζει την προστασία και την αυθονία, το 8 είναι το σήμα του άπειρου. 3 σκελίδες σκόρδο, 3, 6, 9, η μαγική με συσσαγωγικά αριθμή του Νίκολα Τέσλα. Το νόμισμα θα είναι 1, ένα ξύλο κανέλας, η λίγη σκόνη κανέλας και ρύζι μια χούφτα. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε να βάζουμε όλα αυτά τα υλικά στο βάζο, θέλω απλά να σκεφτείτε τι σημαίνουν τα λεφτά για σας. Τι σημαίνει να είστε οικονομικά ελεύθεροι, να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι, τι σημαίνει για σας. Τι συνέστημα σας βγάζει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια 2 συναισθήματα. Εγώ θα σας έλεγα ότι για μένα τα χρήματα είναι ελευθερία και προσφορά. Πρώτα έλεγα τη λέξη ελευθερία, άνεση. Τώρα έχω βάλει και την προσφορά. Γιατί εγώ, να σας πω λίγο και το δικό μου κομμάτι όσον αφορά τα χρήματα, το τελευταίο καιρό και γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος που θα πάει και θα κάνει την τρελή ζωή, θα τρέχει ας πούμε κάθε Κυριακή στα κομμωτήρια, πρέπει να βάψω τη ρίζα και δεν προλαβαίνω, αλλά θα πάω, ή να παίρνω συνέχεια διαφορετικά ρούχα. Ο καθένας βέβαια έχει έναν τομέα ας πούμε που θέλει και του αρέσει να σπαταλάει, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ να επενδύω σε περισσότερη γνώση. Έχω και εγώ τους δικούς μου coaches και mentors. Επενδύω βέβαια αυτά που μπορώ να επενδύσω, γιατί ακόμα και πάρα πολύ επιτυχημένα ανά τον κόσμο, ο κανόνας τους ποιος είναι? Δεν σπαταλάω περισσότερα από όσα βγάζω. Οπότε και αυτό κάνω, επενδύω σε περισσότερη γνώση, αλλά και προσφέρω. Ακόμα και η ιστοσελίδα μου, που έχει το κόστος της και επειδή είναι παροχής υπηρεσιών, έχει ένα μεγάλο κόστος,
που παλαιότερα αν το σκεφτόμουν θα έλεγα «Παπα, αποκλείεται, δεν θα το τολμούσα, δεν το τολμώ». Ακόμα και αυτή η ιστοσελίδα για μένα έχει να κάνει με την προσφορά. Γιατί αυτή η ιστοσελίδα θα βοηθήσει επιπλέον εσάς. Γιατί εκεί θα είναι όλα μέσα, συγκεντρωμένα, σε ενότητες και ο καθένας θα μπορεί να επιλέξει τι θέλει για αρχή να κάνει για να αλλάξει τη ζωή του. Θα υπάρχουν και τα δωρεάν, εννοείται, θα υπάρχουν και αυτά που είναι με κάποιο μικρό κόστος, γιατί υπάρχει πίσω προετοιμασία και το υλικό αυτό, για το υλικό αυτό δαπανήθηκε ενδεχομένως και κάποιο ποσό. Αλλά πάντα τα κόστη είναι μικρά, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Οπότε εγώ το έχω, θα έγραφα ελευθερία, προσφορά. Εσείς τι θα γράφατε? Βάζετε μετά τα υλικά όλα στο βάζο, το σφραγίζετε και όταν θα το σφραγίσετε, θα κλείσετε τα μάτια, θα οραματιστείτε 2-3 λεπτά πώς είναι να είστε πλούσιος, οικονομικά ανεξάρτητος, τι θα φορούσατε, τι θα κάνατε, θα αγοράζετε αμάξι, φανταστείτε το αμάξι ότι μπαίνετε τώρα, βάζετε το κλειδί και το βάζετε μπρος και κάνετε το πρώτο σας ταξίδι με αυτό το αμάξι στην Ράχοβα, ξέρω εγώ, στο Ντουμπρόβνικ. Πείτε μου, τι βλέπετε μπροστά σας σαν εικόνες, πώς φαντάζεστε τη ζωή σας, 2-3 λεπτά οραματισμού και μετά λέτε την εξής φράση που μπορείτε και να τη γράψετε για να το κλείσετε, να το σφραγίσετε. 3 φορές λοιπόν τη φράση, τα λεφτά έρχονται σε μένα πάντα και από παντού, τα λεφτά έρχονται σε μένα πάντα και από παντού, τα λεφτά έρχονται σε μένα πάντα και από παντού. Και το βάζετε το βάζω κάτω από το κρεβάτι, αν δεν έχετε χώρο, γιατί έχετε αποθηκευτικό χώρο στο κρεβάτι σας από κάτω, βάλτε το ακριβώς δίπλα και αφήστε το εκεί να υπάρχει. Αφήστε το εκεί. Αν δείτε μετά από κάποιο καιρό ότι τα υλικά αρχίζουν και χαλάνε, μπορεί να μουχλιάζουν ή οτιδήποτε, απλά ξανακάντε τη διαδικασία. Αυτό εκεί πέρα στο κρεβάτι σας, δίπλα ή από κάτω, θα αποτελέσει μαγνήτη αυθονίας, μαγνήτη χρημάτων. Και επειδή θα ξέρει το μυαλό σας ότι το κάνατε για αυτό το λόγο, για την αυθονία, για τα περισσότερα χρήματα, θα δίνετε σήμα στον εγκέφαλό σας. Κάθε φορά που το βλέπετε όταν μπαίνετε στο δωμάτιο και πριν κοιμηθείτε, εκεί. Και όταν ξυπνάτε το πρωί, εκεί. Σήμα. Βγαίνει το σήμα προς τα έξω. Έλκεις ευκαιρίες, έλκεις σημάδια, έλκεις ιδέες, έλκεις ανθρώπους κατάλληλους, έλκεις έμπνευση περισσότερη, έλκεις τους κατάλληλους coaches μπροστά σου, φάτσα κάρτα, φανή ας πούμε, που θα σε βοηθήσει λίγο, κάτι θα σου κάνει ένα κλικ για να ξεκινήσεις, να κάνεις το πρώτο βήμα και να αρχίσεις να βάζεις μπροστά τις μηχανές της αλλαγής. Κάτω λοιπόν, στην περιγραφή του βίντεο έχουμε το link και του προηγούμενου επεισοδίου με το τι βάζουμε στο πορτοφόλι μας, από Δάφνη και Σκόρδα. Αλλά έχω και που θα μου στείλετε email για να παρακολουθήσετε και εσείς. 15 Σεπτεμβρίου ανοίγουν οι διαδικτυακές αίθουσες του Mindful People School για ένα πεντάμινο coaching πρόγραμμα, κάντο να συμβεί, γιατί μαζί μπορούμε να το κάνουμε να συμβεί καλύτερα. 12 μαθήματα και πολλά εξτρά που περιέχει αυτό το πρόγραμμα και θα δείτε ποια είναι αυτά τα εξτρά μαζί και με τους τίτλους των μαθημάτων και το τι θα μάθετε. Στείλτε μου email λοιπόν, το έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο και το email μου. Σας περιμένω και στα σχόλια και στο email μου. Φιλάκια πολλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή και ξεκούραστη αύριο, παρέα με δικά σας αγαπημένα πρόσωπα και να περάσετε τέλεια. Αφαιθείτε, είπαμε, χαρά, παιδική χαρά. Ας προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά στην παιδική χαρά. Φιλάκια.